το πολυπόθητο και αναμενόμενο πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έλαβε αργά το απόγευμα η πρόταση αποκατάστασης και αναστήλωσης της γέφυρας πλάκας στην αρχική της μορφή, η οποία στηρίζεται στην προκαταρκτική μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου ήταν πολύωρη και δεν έλειψαν οι εντάσεις αλλά και οι διαφορετικές απόψεις, όχι αναφορικά με την αναγκαιότητα της αναστήλωσης, όσο σχετικά με τον τρόπο και τα αμέσως επόμενα βήματα. Με την καθοριστική ωστόσο στάση της κυρίας Βλαζάκη, Προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου και αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Κεντρικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό το έργο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με το χαρακτηρισμό ως ειδικό έργο. Η πρόταση ήταν ότι να γίνει αποκατάσταση στην αρχική, στην αρχική μορφή. Το δεύτερο ήταν ότι το έργο είναι κατεπήγον και ότι, ότι είναι ειδικό έργο που αποφασίστηκε. Εργοταξιακά ό,τι υπάρχει μέσα στο ποτάμι θα γίνει ανάσκεψη με τρόπο που θα πει τοπικά οι νεωτέρων μνημείων. Το τρίτο που τελικά αποφασίστηκε είναι ότι θα γίνει πασάλωση αφού προηγηθεί μια οριστική μελέτη στην οποία θα έχει συμμετοχή το Πολυτεχνείο αλλά και εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου για να τελειώσουμε αυτό το θέμα ώστε να γίνει και οι μικροπασάλοι που χρειάζονται στα Βάτρα και από εκεί και πέρα αυτά θα είναι για φέτος και πλέον θα περπατήσει το θέμα μετά κανονικά. Ελήφθη κάποια συγκεκριμένη απόφαση για το τι θα γίνει με τα μεγάλα τμήματα που είναι πεσμένα, θα χρησιμοποιηθούν? Αυτά θα γίνει απόσυρση σε πρώτη φάση. Εντάξει. Με όποιον τρόπο εργοταξιακά κριτή. Βγαίνετε περισσότερο αισιόδοξος μετά τη σημερινή συνεδρίαση? Ήταν αυτό που είχαμε μαζί με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες από τοπικά και το τεχνικό εμπιστήριο. Αυτό ήταν που είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε.